Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κύριε Μητρόπαλη, μου επιτρέπετε να σχολιάσω κάτι σε αυτό που είπατε. Κατά πρώτον, τα 2/3 της προσαρμογής από το 12 μέχρι σήμερα έχουν γίνει από μείωση των δαπανών και όχι από ψηφολογίες. Άρα από το 12 μέχρι σήμερα σε αυτή την κυβέρνηση δεν ήταν η φορολογία που οδήγησε στο δημοσιονομικές πλεόνασμα, αλλά η μείωση των δαπανών. Και δεύτερον, έχω ήταν όμως μείωση δαπανών, με συγχωρείτε, οι οποίες ήταν μείωση δαπανών οριζόντια. Δηλαδή, κόψατε και από εκεί που έπρεπε να κόψετε και από εκεί που δεν έπρεπε να κόψετε. Αντιθέτως, αυτός δεν είναι ένας βιώσιμος τρόπος, γιατί υπάρχουν δραστηριότητες που θα έπρεπε να ενισχύσετε και άλλες που δεν έχουν καμία χρησιμότητα και θα έπρεπε εντελώς να τις εξαφανίσετε. Και νομίζω ότι αυτό, όταν ο άλλος σηκώνει αυτό το άχθος της προσαρμογής, η κοινωνία, οι άντρες και οι γυναίκες, πρέπει να κόβετε από εκεί που πρέπει και να ενισχύσετε εκεί που πρέπει. Πείτε μου κάτι συγκεκριμένο. Πέστε μου ένα παράδειγμα που θέλετε να κόψουμε. Αλλά όχι να ξεκινήσετε μόνο από εκεί που θα δώσουμε, να μας δείτε και που θα ανακόψουμε. Εγώ ακούω συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι άδικο αυτό που είπατε για την προσπάθεια της χώρας, ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει κάτι να πει για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Όταν οι εξαγωγές από 19 δις πήγαν στα 27, και όταν το 2013 και το 2014, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2014 τετραπλασιάστηκαν σχέση με το 2013 και το 2013 επανήλθαν στο επίπεδο 2 κρίσης. Παραμένουν χαμηλότερες. Βεβαίως, μπορείτε να μου πείτε λοιπόν συγκεκριμένα πού πιστεύετε ότι η κυβέρνηση κάνει λάθος στην πολιτική της, όχι να μου λέτε αυτό που κάνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλπ. Που βλέπω και το ποτάμι, που είναι μια νέα προσπάθεια να κάνει ακριβώς το ίδιο, να λέει γενικά και αόριστα, καλό θα ήταν να υπάρχει σχέδιο. Όχι, δεν λέμε γενικά και αόριστα. Μπορείτε να μου πείτε πού διαφωνείτε με το σχέδιο. Απλώς θέλω να σας πω ότι είναι αδύνατον αυτό που κάνατε με ένα γενικό πύχη και ό,τι ξεπερνάει τον πύχη κόβεται και ό,τι περνάει από κάτω. Πετε μου ένα παράδειγμα, να βοηθήσετε εκεί με ένα καταλάβω. Θέλω να σας πω ότι το θέμα των επενδύσεων είναι πάρα πολύ σύνθετο για να πούμε ότι αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που είχαν πέσει σε αρνητικά επίπεδα. Χρειάζονται επιχειρηματικό κλίμα, χρειάζονται κανόνες του παιχνιδιού, χρειάζονται σταθερό φορολογικό καθεστώς, χρειάζονται μία αίσθηση ότι το κράτος έχει κάποιες προτεραιότητες. Η δικιά μας η αίσθηση, οι πολίτες που κοιτάμε τους πολιτικούς να διαχειρίζονται τα πράγματα, είναι ότι δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα πέρα από να τη βγάλουμε όσο γίνεται πιο εύκολα. Εγώ, κύριε μέχρι να φύγει τώρα και να μην μας κοιτάει. Μία απλούστευση των διαδικασιών. Απόλυτα, έρχονται απέναντί μας άνθρωποι, χθες μάλιστα κάναμε και μία σύνδεση, για να βγάλεις μία άδεια να ψήνεις μία ομελέτα σε ένα καφέ, θέλει να ξαναπεράσει την ίδια διαδικασία έκδοσης άδειας καταστήματος, πράγμα που σημαίνει 6 μήνες με ένα χρόνο. Αναμονή. Από τον Νοέμβριο του 2013 λειτουργεί η Κεντρική Ιδιωτική Αρχή. Όλα τα μεγάλα έργα λοιπόν που γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, όλα γίνονται από μία υπηρεσία και δεν υπάρχει κανένα έλεγχο για τα μεγάλα έργα. Όχι, για τους μικρομεσαίους. Δηλαδή και οι μικρομεσαίοι είναι αυτοί που θα στηρίξουν την οικονομία. Δεν είναι μεγάλοι. Δεν έχετε άδικο. Πέρασε ο νόμος πλαίσιο και είναι ευθύνη μας τώρα στους επόμενους μήνες, μέσα στο 2014, να ολοκληρωθούν οι κανονιστικές πράξεις που καταργεί την αδειοδότηση ουσιαστικά. Κάνουμε ένα από τα πιο φιλελεύθερα συστήματα στον κόσμο, όπου πλέον αυτές οι εταιρείες, σαν αυτή που περιγράψατε, αυτοβεβαιώνει ότι λειτουργεί. Από πότε και μετά. Ο νόμος έχει περάσει. Πρέπει μέσα στο 2014 να τελειώσει κανονικέ πράξει. Τελειώνουν μία-μία και ένα. Κύριε Μηταράκη, να σα δώσω. Κλείνουν τόσες επιχειρήσεις. Μία μικρή παρένθεση. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εδώ και 250.000 νέοι άνεργοι σε μία διετία. Εδώ και 10.000. Και εσείς μας λέτε τα ποσοστά. Ένα ποσοστό, άμα είναι 1% και το πας 4, πάλι μείωση. Είναι διπλό το πρόβλημά σας. Δεν έχετε να παλέψετε μόνο με τη γραφειοκρατία. Έχετε να παλέψετε και με τη διαφθορά στις υπηρεσίες. Γι' αυτό πάμε στην αυτοβεβαίωση. Το πάμε στην αυτοβεβαίωση, κυρία Τσαπανίδου, που δεν χρειάζεται πλέον να παρέμβει η υπηρεσία. Παραδείγματος χάρη στον αναπτυξιακό νόμο, που δίνουμε τις επιχορηγήσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, περάσαμε νόμο με μεγάλες αντιδράσεις, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να πάμε σε εξωτερικούς ελεγκτές αντί εσωτερικούς ελεγκτές για τις μεγάλες επενδύσεις. Σε 2 χρόνια έχουν αλλάξει συγκεκριμένα δεκάδες θέματα που αφορούν την αδειοδότηση επιχειρήσεων, προβλήματα δεκαετιών, προβλήματα που κληρονόμησε η γενιά μου. Αν θελήσω να ανοίξω ένα κατάστημα, από πότε και μετά θα μπορώ να το ανοίξω με μία υπογραφή και θα περάσει η επιτροπή να με ελέγξει ενώ θα λειτουργώ. Ο κόσμος τον βαραίνεται με έξοδα και δεν μπορεί να τρέξει την επιχείρησή του. Αυτό θα λειτουργήσει. Αυτό ολοκληρώνεται οι κανονιστικές πράξεις μέσα στο 14. Τη ΔΕΗ δεν έχουν να πληρώσουν. Την χωρίς αυτό χαράτηση. Ολοκληρώνονται οι κανονιστικές πράξεις μέσα στο 14. Ο νόμος έχει ήδη ψηφιστεί. Μάλιστα. Είναι στους πιο επαναστατικούς νόμους στον κόσμο. Μάλιστα. Εγώ πάντως, κύριε Μηταράκη, που είμαι κάποιες ηλικίες και είμαι οικονομολόγος, όπως ξέρετε. Κύριε Μηταράκη, πρέπει να σας πω μέσα σε αυτό το χρόνο ολοκληρώνεται η απλοποίηση διαδικασιών. Το ακούω τουλάχιστον 20 χρόνια. Θα το έλεγα. Οι επιχειρηματίες νομίζω ότι γελάνε όταν τα ακούνε. Κάποιος επιτέλους να κάνει κάτι. Εντάξαμε μέσα στο 2014. 4 δισεκατομμύρια ευρώ νέα έργα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ελληνικό αναπτυξιακό νόμο. Τετραπλασιάσαμε τις αιτήσεις το 2014 σχέση με το 2013. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίοι δεν περιμένουν αυτό το πλαίσιο, προχωράνε και τολμάνε και πάλι.
υπάρχουν πλέον δεδομένα στοιχεία για τι αλλαγέ που έχουν γίνει. Μηταράκη. Εγώ δεν ακούω πάντως από το τραπέζι. Τολμάνε νέα παιδιά τα οποία έχουν και μια οικογένεια να τα στηρίζει. Τολμάνε νέα παιδιά. Τολμάνε ξενοδόχοι να επεκταθούν λόγω τουρισμού. Τολμάνε καινοτόμε ιδέε. Προσέξτε λίγο. Πάλευε ένα χρόνο με τα έξοδα να τρέχουν για να ανοίξει το καφέ αυτό και ξέρετε που βρήκε εμπόδιο και δεν μπόρεσε να το λειτουργήσει σωστά. Στο διπλανό καφέ που το βλέπει ανταγωνιστικά. Ο διπλανό έχει άκρη. Έκανε μια εξαγωγική επιχείρηση. Φανταστείτε γιατί από εκεί θα έρθει πραγματικά η δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω για τέταρτη φορά, καταργούμε αυτή τη διαδικασία. Και επιτρέπουμε την αυτοβεβαίωση για τη λειτουργία. Για να το δούμε, λοιπόν, αυτό. Και ήθελα μια κουβέντα. Όχι, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Μακάρι να το δούμε να ισχύει. Δεν θυμάμαι το ΣΥΡΙΖΑ να ψήφισε αυτό το νομοσχέδιο. Μια παρέμβαση μόνο να κάνω. Θα το ψηφίσετε εσεί. Δεν το ψήφισε. Πέρασε το νομοσχέδιο. Μια παρέμβαση μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ψηφίσει τίποτα που δημιουργήθηκε.